Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο, κυρίε και κύριοι. Είναι στην, α, στην παρέα μα, είναι κοντά μα ο κύριο Χιλιά Δημητριάδη. Γεια σα, κύριε Δημητριάδη, καλημέρα. Μέρα. Καλή σα μέρα, σα καθυστερήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Προκύπτουν αυτά στι ζωντανές έτσι είναι, εκπομπές. εκπομπέ. Είμαστε χαλαροί. <χαλαιό> χαλαροί. Ήταν ωραίο το φραπέ, σα ευχαριστούμε Ωραία. πολύ. Λοιπόν, και αφού πιάτε το, το φραπέ και είδατε κιόλα και την επικαιρότητα, ε, και επειδή ζήτησα και από του τηλεθεατέ σήμερα να μου στείλουν μήνυμα να μου πούν, τι να ρωτήσουν τον κύριο Δημητριάδη τώρα που θα, τι θέλουν να μάθουν. Ένα άνθρωπο ο οποίο αποφάσισε και θα μπήκε ήδη στο ράλι των προεδρικών ναι. για το 23. Η επικαιρότητα τι έχει, κύριε Δημητριάδη μου, καύσιμα έχει η επικαιρότητα. Ναι. Λοιπόν, χθε στην Επιτροπή Εμπορίου έγινε μια συζήτηση και με τι εταιρείε και με του βουλευτέ και με την ΕΠΑ και με όλου του εμπλεκόμενου του πρατηριούχου. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται, όπως και σε όλες τις χώρες. Απλώς το παράδοξο στη δική μας την περίπτωση ήταν ότι όταν υπήρχαν μειώσεις διεθνώς, και μιλάω για το βαρέλι του πετρελαίου, στην Κύπρο συνεχίζαμε με τις αυξήσεις. Έχουμε χάσει κάτι. Θα μπορούσε, πιστεύετε, το κράτος να κάνει κάτι που δεν έκανε ή να κάνει από εδώ και πέρα κάτι που δεν έχει κάνει ακόμη για να συγκρατήσει αυτή την κατάσταση. Πριν να μπούμε να πούμε και κάτι για την αείμνηστη την Ζέτα βεβαίως, την Εμιλιανίδου διότι βεβαίως. ήταν συνάδελφος, αγαπητή και η οικογένειά της, η οικογένεια νομικών και να πούμε πόσο αποτελεσματική ήτανε στη δουλειά που έκανε και νομίζω γι' αυτό έχει φανεί και αυτή η παγκύπρια αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος Όντως. τώρα με τον άδικο χαμό και νομίζω ότι... Κάτι πρέπει να πούμε και γι' αυτό και ευχαριστώ που μου δίδετε την βεβαίως, ευκαιρία. Βεβαίως, Μπαίνουμε τώρα, ναι. τώρα στα των καυσίμων. Ε, σίγουρα η ακρίβεια είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα ε, και αυτή εκφράζεται όχι μόνο στα καύσιμα ε, για τα mm -hmm. οχήματα, αλλά και για την ενέργεια. Να ε, μην <laughs> ξεχνούμε ε, το κόστο τη ενέργεια και πόσο ακριβώ είναι ο ηλεκτρισμό μα και οι λόγοι για του οποίου έχουμε. Μα ε, αφού μείναμε ακριβό. πίσω, κύριε Δημητριάδη. Ε, μείναμε πάρα πολύ πίσω και όχι μόνο μείναμε πίσω, αλλά έρχονται χειρότερα. Διότι η επιβάρυνση που μπαίνει πάνω για τους ρήπου θα αυξηθεί και θα μπουν πρόστιμα και δεν πρόκειται να μειωθεί mm -hmm. η τιμή του ηλεκτρισμού. Και δεν μας φτάνει, φτάνει αυτόν, πληρώνουμε και ΦΠΑ πάνω στην επιβάρυνση. Δηλαδή, σου βάλω μια φορά φόρο και σου βάζω και ΦΠΑ από πάνω. Αυτό για τον ηλεκτρισμό. Το πώ το λύουμε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο τρόπο. Ένα αφού η βάζει φραγμού στην ΑΕΚ για να κάνει τα φωτοβολταϊκά. Το κάνει αυτό για θέματα ανταγωνισμού ή για άλλου λόγου, αλλά αυτό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πρέπει πάνω στι στέγε μα να έχουμε φωτοβολταϊκά. Τόσο απλό. Σωστό. Αυτό Πώς είναι... το πετυχαίνουμε. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει τόσο καιρό, περίπου 350 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επιβάρυνση για τι ανανεώσιμε πηγέ. Αυτό γιατί δεν το δίνουμε στου καταναλωτέ με υποτύπων επιδότηση για να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή να κάνουμε φωτοβολταϊκά πάρκα ή να κάνουμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για τον ηλεκτρισμό. Mm -hmm. Αυτό δεν έγινε τόσα χρόνια και τώρα. Πληρώνουμε την ύφη πάρα πολύ ακριβά. Να αυτό είναι το κάτι. πρόβλημα. Να σα πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή ναι. υπάρχουν τα σχέδια για τα φωτοβολταϊκά, υπάρχουν τα σχέδια και για τι ηλεκτρικέ συσκευέ ε, για να, να τι αλλάξουμε. Το πρόβλημα που μου στέλνουν και οι τηλέθετε είναι το εξή. Ότι κατέρνα αυτή τη στιγμή, αν και είμαι δικαιούχο, μπορώ δηλαδή να κάνω την αίτηση και μπορώ να εγκριθώ, θα πρέπει να πληρώσω το ποσό και να μου επιστραφεί μετά. Ναι. Αυτό το ποσό αυτή τη στιγμή δεν το έχω να το πληρώσω. Γιατί να μην γίνεται αμέσω η επιστροφή Μάλιστα. των λεφτών, θα δηλαδή μπορούσε να, κάνεις... να γίνει Γιατί όχι. Δεν ηλεκτρονικά ξέρω. θα μπορούσαν να γίνουν Μάλιστα. αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να παίρνει μια προέγκριση ότι πράγματι εσύ στο σπίτι σα mm -hmm. τηρείτε τι προδιαγραφέ mm -hmm. και θα σου λέει, Μάλιστα κύριε, σε ένα μήνα θα πάρει τα λεφτά. Οπότε σε ένα μήνα θα πάει στην εταιρεία και θα του πει: Κοιτάξτε, θα σας πληρώσω λεφτά. σε ένα μήνα Μάλιστα. να με προγραμματίσετε εμένα σε ένα, τον άλλο σε δύο, τον άλλο σε τρει και να παίρνει τα λεφτά πίσω γρήγορα. Διότι αν είναι η επιδότηση. Να πληρώσει εσύ σήμερα και να σου τα πληρώσει πίσω το κράτο σε ένα χρόνο. Ε, δεν είναι κάνουμε τίποτε. Δηλαδή mm -hmm. χρειάζεται ένα συντονισμό. Και ο συντονισμό αυτός δεν είναι δύσκολο να γίνει με την ψηφιοποίηση η οποία πρέπει να επέλθει στη δημόσια υπηρεσία προ όφελο της αποτελεσματικότητας και των επιδομάτων και άλλων υπηρεσιών που παίρνουν. Ε... Να, να πούμε και για την στη Ζέτα Εμιλιανίδου. Το έκανε αυτό με τα ναι. επιδόματα. Mm -hmm. Είχε φέρει τα επιδόματα από Όντως. το Υπουργείο Εργασία πολύ πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο που τα χρειάζεσαι. Ναι. Άρα δεν είναι δύσκολο και... Από θέμα μηχανική ή σχεδιασμού δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα κάνει μια αίτηση, θα παίρνει μια προέγκριση, θα σε βάζουν μέσα στο σύστημα και θα ξέρει. Θα πάρει χι ευρώ τεστάδε του μηνό. Γιατί ναι. να μην μπορεί να γίνει. Να, να, να ρωτήσω κάτι. γιατί ναι. αυτό, ε, αυτό που λέτε τώρα με τη δημόσια υπηρεσία με πάει και σε κάτι άλλο. Ναι. Είναι 10 με 20 μηνύματα καθημερινά για τηλέφωνα δημόσια υπηρεσία που παίρνει ο κόσμο. Και δεν απαντά κανένα. Μα τα στέλνουν σε screenshots 56 αναπάντητε, 34 αναπάντητε, 107 αναπάντητε. Και δεν απαντά κανένα. Γιατί εσύ μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά την αιτησή σου, όπω γίνεται mm. ηλεκτρονικά. Και για κάποιο λόγο αδιευκρίνητο, εχρήκεινο το σημείο, αφού δεν σου απαντά κανένα για να διευκρινιστεί, θέλει να ρωτήσει κάτι. Είτε γιατί, είτε γιατί, είτε γιατί κάτι δεν κατάλαβε. Το πρόβλημα των αναπάντητων κλήσεων μπορούμε να το λύσουμε. Βέβαια, μπορούμε. Ποιο παίρνει αυτέ τι αναπάντητες. Είναι ένα άνθρωπο. Αν είναι ένα άνθρωπο, να βάλουμε δέκα ανθρώπου. Καλά, γιατί δεν το κάνουν αφού είναι τόσο εύκολο ε, όπω το λέτε. Αυτό δεν έχουμε αποτελεσματικό κράτο. Γι' αυτό μιλώ για τίμιο κράτο. Γι' αυτό μιλώ διότι ότι πρέπει ο πολίτη να εξυπηρετείται. Το ότι πιάνει ο κόσμο τηλέφωνο και δεν απαντούν. Δεν μπορεί να το δει. Η υπηρεσία αυτή δεν το ξέρει. Στην τάδε υπηρεσία παίρνουμε τόσα τηλέφωνα. Πρώτα απ' όλα πόσα είναι τα άτομα που απαντούν το τηλέφωνο. Είναι ένα, να βάλουμε δέκα. Είναι πέντε, να βάλουμε πενήντα. Αφού ο κόσμος το θέλει. Ναι, ναι. Άρα δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο όσο ο κόσμος χρειάζεται. Και αυτό μπορεί να διορθωθεί. Ας ελέγξουμε πόσα τηλέφωνα πιάνει ένας τηλεφωνητής την ημέρα. Πιάνει η 10, ποια η 100, ποια 1.000. η Πόσο είναι ο μέσο χρόνο απάντηση αυτών των τηλεφωνημάτων. Είναι 10 δευτερόλεπτα, είναι 50, είναι 120. Αυτά τα πράγματα είναι μετρήσιμα. Ναι. Εφόσον τα μετρήσουμε, θα βρούμε τι ανάγκε. Εφόσον βρούμε τι ανάγκε, θα λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα εσεί μου λέτε, πιάνουν οι τηλεθεατέ και παραπονιούνται. Δικαίω παραπονιούνται. Το τμήμα για το οποίο παραπονιούνται απάντησε. Ξέρει τα στοιχεία. Τα ξέρει. Ωραία. Τι κάνει. Δεν ξέρω. Αυτό τίποτα Ωραία. προφανώς. Το τίποτα δεν είναι ικανοποιητική απάντηση. Mm -hmm. Το τίποτα δεν μπορεί να το δεχτεί το τίμιο κράτος. Το κράτος είναι εκεί για να υπηρετεί τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά. Του κράτου. Και, ξέρετε, Και το αυτά κράτος... τα καθημερινά αυτά... είναι Λάστε... αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και... Δηλαδή, ο κόσμο, όταν κάνουμε συζήτηση είτε για επιδόματα, είτε για τι αναπάντητε κλήσει, είτε για τα κάθουμε, για τον ηλεκτρισμό, είναι τα θέματα που θέλει να ακούσει, να του πει ένα άνθρωπο ότι. Υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβανόμαστε, αυτή είναι η λύση του. Δίνουμε έναν περιθώριο τόσων μηνών και θα λυθεί και τελείωσε. Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό. Ε, στο τρίτο και τέταρτο στάδιο κάπου Ναι, αλλά <laughs> εδώ είναι το θέμα, γιατί δεν το πιέζετε κι εσεί ω δημοσιογράφοι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο όλη ναι. μέρα, κύριε Δημητριάδη, ε, ε, μου ε, με. Πολλά πραγματικά. καλά. Πραγματικά. Αγαπητή κυρία Αγαπητού, πολλά καλά κάνετε, αλλά το αποτέλεσμα είναι καθαρό. Αν στο πόστον των, τηλεφω... των τηλεφωνητών έχει πέντε άτομα και θέλουμε 25, mm -hmm. να το κάνουμε. Διότι εκτό των άλλων εκνευρίζονται και οι πολίτε. Δηλαδή, το πρωί περιμένει να πιάσει ένα τηλέφωνο, oh, ναι. κλείουσου το, εκνευρίζεσαι, όλη η μέρα σου πάει στραβά, τίποτε δεν βγαίνει, νευριάζει διότι δεν σε πιάνουν πίσω τηλέφωνο, ενώ αυτό μπορεί να λυθεί. Και είναι θέμα ε να μετρήσει τα τηλέφωνα. Τα... Αυτή τη ωραία βγαίνει ο uh, κ. Δημητριάδη, uh, πρόεδρο τη Δημοκρατία. Uh, τι, θα πάει να τα βάλει κι άλλου πάνω στο uh, κοστο, κρατικό κοστολόγιο για να του πληρώνει για να είναι στα τηλέφωνα. Το πρώτο πράγμα είναι να βρει τα γεγονότα. Mm. Τι είναι το πρόβλημα, Το πρόβλημα είναι ότι κάνουμε, α πούμε, 100 τηλέφωνα από τα οποία 80 είναι αναπάντητα. Αν είναι αυτό το πρόβλημα, τότε μέσα στο ίδιο το τμήμα πρέπει να βάλουμε και άλλους τηλεφωνητές. Να, nice. Α, τόσο απλό. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρετε ούτε εσεί ούτε εγώ. Right. Δεν ξέρουμε. Είναι 80, είναι 800, είναι 8. Δεν ξέρουμε. Right. Αν... Αυτό που ξέρουμε σίγουρα πάντως είναι ότι κάποιε αιτήσει για επιδόματα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι αιτήσει που είναι εκεί τέσσερι μήνε πριν. Δηλαδή, εξετάζονται οι αιτήσει του Δεκέμβρη και του Γενάρη, για παράδειγμα, και έχουμε Ιούνιο. Καλά, πόσοι συγούνται να τρώει ο κόσμο από το Γενάρη σήμερα. Ναι, λένε του ενδιαφέρει εκείνοι που εξετάζουν τις αιτήσει, δεν επήραν τον μισθό του έκτοτε. Εγώ που θέλω το επίδομα, γιατί να υπάρχει αυτή η άνεση ότι δεν πειράζει ένα επίδομα που παίρνει, α περιμένει έξι μήνε. Mm. Είναι αυτή η αντιμετώπιση του πολίτη, η οποία κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή. Έπρεπε αυτό να είναι προτεραιότητα. Δεν έχουμε κόσμο να βάλουμε να κάνουν οι ελεγχόμενε αιτήσει αυτέ. Ποιον πολύ. Και δεν έχουμε να προσλάβουμε μέχρι να δούμε πού θα πάει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κόσμο να, να τυχαίνει αυτή τη διαχείριση. Και είναι αυτό που εκνευρίζει τον κόσμο ω προ το δημόσιο. Μάλιστα. Ότι πάει να, να εξυπηρετηθεί για κάτι και στο τέλο δεν γίνεται. Δεν γίνεται η δουλειά του. Και όλη μέρα του πάει στραβά. Αλλά να έρθουμε πίσω στα καύσιμα. Ναι, από... Εδώ σα παίρνω τώρα ναι, στα καύσιμα, ναι, γιατί από... μου στέλνουν. Ωραία. Ναι. Ε, ο κύριο Δημητριάδη με ρωτάνε να σα ρωτήσω. Πού είστε εσεί, πού είστε κοντά, δέχεστε αυτό που λένε οι εταιρείε που είπαν και χθε ότι σε καμιά περίπτωση δεν κλέβουμε τον κόσμο και ότι πολλέ εταιρείε δουλεύουμε στη ζημιά μα. Κανένα ναι. δεν δουλεύει στη ζημιά του, διότι δεν θα δουλεύει πολύ καιρό. Mm -hmm. Έτσι, αυτό να το αρχίσουμε. Αυτό που λείπει όμω ναι. και είναι το ίδιο με τα τηλέφωνα, είναι πού είναι η αρμόδια υπηρεσία να μας πει τι γίνεται. Αυτή και η, αρμόδια η αρμόδια υπηρεσία λέει ότι όλα είναι ό, εντάξει. Ό, η αρμόδια υπηρεσία είναι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Η αρμόδια υπηρεσία για να ελέγξει αν ο ανταγωνισμός γίνεται, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει σκροκέδια, είναι η ΕΠΑ, Επιτροπή Προστασίας mm -hmm, του mm -hmm. Ανταγωνισμού. Έκαμε έκθεση για αυτό το πράγμα. Έκαμε αυτή την έρευνα. Το 2015. Ε, ε, ωραία. Τι είμαστε τώρα, 22. Ναι. Ε, με τα δικά μου μαθηματικά είναι 7 χρόνια. Μιαν κάθε 7 χρόνια θα κάνουμε ελεγχόν, ιδίω τώρα. <laughs> ε, 7 χρόνια φαγούρας. είναι 7 χρόνια. <laughs> βλέπετε. βλέπετε. <laughs> ε, μιαν κάθε 7 θα κάνουμε, ιδίω τώρα μετά από τα αποτελέσματα τη εισβολή στην Ουκρανία, όπου οι τιμέ εκτοξεύθησαν και ο κόσμο δεν ξέρει τι θα κάνει. <laughs> αυτό το πράγμα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα μαζί με άλλα αγαθά τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι ε, υπάρχει σχροκέρδια, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι εκεί για αυτήν τη δουλειά. Ε, πήγαν όλοι οι στη Βουλή για αυτόν το πράγμα και αυτός που πρέπει να ελέγξει και να δώσει την άποψη του, δεν έκαμε ερεύνα. Γιατί... Ε, επειδή είπατε και για άλλα πράγματα που ενδεχομένω υπάρχουν αισχροκέρδια ναι, και βέβαια, άλλα τέτοια. και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ε, τώρα μου στέλνουν να, να μα πείτε και για το χαλούμι, είναι το θέμα των ημερών επίση για το, το χαλούμι. το χαλούμι να εννοείται για το pop. Για το είναι, pop. Είναι, είναι τεράστια ιστορία για το pop. <laughs> Βεβαίω είναι τεράστια ιστορία. Από τη μια θέλαμε το pop. Για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε το μονοπόλιο σε όλον τον κόσμο και βάλαμε το εγωπρόβιο γάλα μέσα. Από την άλλη, δεν κάνουμε καλά μαθηματικά για να πω το λιγότερο για το πόσο εγωπρόβιο να βάλουμε μέσα και βάλουμε ένα γελαδινό. Και υπάρχουν και ορισμένοι που βάλουν, λένε ότι βάλουμε σκόνη Άρα τώρα σκόνη. μέσα. Και γίνεται χαμός. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ελεγχθούν. Ξέρετε. Είναι πολύ εύκολο να περνά νόμου. Είναι πολύ εύκολο να παίρνει συγκεκριμένα προνόμια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αποτελεσματικό έλεγχο πού είναι. Mm. Και γιατί όταν περνούμε ένα νόμο, περνούμε ένα νόμο για το Α θεμα Γιατί δεν βάζουμε μια παράγραφο μέσα ότι κάθε χρόνο το αρμόδιο Υπουργείο θα κάνει έκθεση πεπραγμένων στη Βουλή και να λέει. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα αυτού του νόμου. Γιατί δεν δημιουργούμε ένα δίχτυ αποτελεσματικότητα για του νόμου που περνούμε. Είναι κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε. Είναι κάτι που είναι στο πρόγραμμα ναι, ναι. Ο αποτελεσματικότητα των νόμων είναι για μένα το πιο σημαντικό. Διότι για τη δι... κατά τη δική μου ανάλυση ο πολίτη είναι στο επίκεντρο του κράτου. Το κράτο πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη. Mm -hmm. Ο πολίτης είναι ο άρχοντας σε αυτό το κράτος και για τον πολίτη πρέπει όλοι να λειτουργούμε ούτω ώστε οι δικέ του πράξεις να γίνονται πιο εύκολα, εφαρ... να εφαρμόζονται πιο εύκολα και ο ίδιος να ζει σε μια καλύτερη κοινωνία. Ολοκληρώνοντα το πρώτο ναι. μέρος της συνέντευξης, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα αντιλαμβάνεστε. Μου χρωστάτε ακόμη ένα φραπέ. Ε, Εννοείται, σας χρωστάω <laughs> και εσπρέσο αν θέλετε. <laughs> λοιπόν, αυτό που θέλω <laughs> να σας ρωτήσω είναι το εξή. Ναι. Πώ αντιστρέφουμε την άποψη που έχει ο κόσμο, γιατί για όλα αυτή τη στιγμή οι πολίτε έχουν αμφισβήτηση. Ναι, βέβαια. Για όλα. Πώ κλείνουμε πόρτε, παράθυρα, καγκελόπορτε, για να μην χωρά καμία αμφισβήτηση για κάτι που πάμε να γίνει. Γιατί οτιδήποτε λέμε, οτιδήποτε λέμε ότι θα, έτσι. Ο κόσμο δεν πιστεύει τίποτα. Ωραία, μα έχουν κλείσει και τα φώτα. Νομίζω ώρα να φύγουμε. Μα διώχνουν τώρα. Πείτε μου, σας ναι, ε, είναι πάρα πολύ σωστή η διαπίστωση σα. Ο κόσμο βρίσκεται σε μια κρίση σε σχέση με το κράτο. Ε, έχει απαξιώσει το σύστημα, δεν δέχεται την κομματοκρατία, θεωρεί ότι τα πράγματα. Μα ήρθε η μέρα ξανά. Ε, 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 τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στο κομματοκρατία ήταν, δεν νομίζω να λέω <laughs> και πολύ. Μήπω ήταν συνομωσία ει βάρο σα. Ναι, <laughs> <laughs> Επειδή ξέρουν ότι δεν, ναι, γι' αυτό. Δεν. Ναι. Ναι, το βρίσκω αυτό και είναι ένας από τους λόγους που με όθησε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ε, έκανα την έρευνα μου, έκανα μια διαβούλευση από το Σεπτέμβριο mm -hmm. μέχρι το Φεβρουάριο. Είδα πάνω από 70 α, άτομα, οργανισμούς, κόμματα, φορείς. Έκανα ένα πρόγραμμα, το δημοσίευσα, διότι θεώρησα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα επιλύσουμε. Αλλά αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το σύστημα mm. που τον διοικεί. Και αν αυτή η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί, που κατά τη δική μου εκτίμηση έτσι είναι, Όχι, τότε, τελείως, πρέπει, ναι. ε, τότε πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό και πρέπει να δούμε διάφορα πράγματα. Πάρτε για παράδειγμα, τι έγινε προχθέ με τι δηλώσει του Αρχιεπισκόπου. Άλλοι είπαν: Μα πώ μπορεί να επεμβαίνει μέσα στα τη δημόσια ζωή. Άλλοι είπαν ότι ναι, πρέπει να επεμβαίνει. Άλλοι είπαν ότι μα θα, θα ξεχωρίσουμε το κράτο από την Εκκλησία επιτέλου. Θα γίνουμε μια ναι. Ευρωπαϊκή χώρα. Θα πρέπει ο Υπουργό Παιδεία πάντοτε. Να παίρνει ε, τι ευλογίε του Αρχιεπισκόπου πριν να διοριστεί. Αυτά τα πράγματα είναι καλά να τα συζητήσουμε. Ναι. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο πολίτη να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του προ το σύστημα διακυβέρνηση. Διότι στο τέλο τη ημέρα, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε η κυβέρνηση, το κράτος. Είναι του πολίτη, δεν είναι κάποιου άλλου. Και Μέχρι. αν δεν νιώθουμε ότι το κράτος είναι δικό μας, διότι κάποιοι άλλοι το καταχρούνται, κάποιοι άλλοι εξυπηρετούνται, τότε χάσαμε το στίχημα μιας ευρωπαϊκής Έβνομη πολιτείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα χρωστάμε ξανά. Θα είμαστε πολύ σύντομα μαζί. Η καλοσύνη σα και θα επιμένω στο φραπέμα. Δεν σα πειράζει. Τα συγχαρητήρια στο Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε